Λέτε, πώς βομβαρδιζόμαστε καθημερινά στα γραφεία του κόμματος, στο Υπουργείο Εργασίας, χθες πέραν στο γραφείο με άγνωστοι πολίτες, οι οποίοι λέγανε μην υπογράψετε αυτό το κείμενο. Και δεν είναι ψηφοφόρος. Κυρία Σκουλέτη, όμως από την άλλη μεριά, για να έχουμε ένα ρεαλισμό, εάν είναι σκόπιμοι, όπως λέτε, οι πολιτικοί αντιπίνουν για να ταπεινώσουν. Που εγώ το συμμερίζομαι. Εγώ πιστεύω. Είναι πολιτικά σκόπιμα. Απορώ και εξίσταμαι γιατί δεν το είχατε καταλάβει νωρίτερα ότι έτσι θα κάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Όταν σας λέγαμε μισό λεπτό. Όταν σας λέγαμε. Και τα έχουμε πει και εδώ πέρα ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Πολιτική είναι η υπόθεση. Εδώ πρόκειται για πολιτική. Μας λέγατε μήπως και εσείς δεν πηγαίνετε. Μήπως και εσείς δεν πηγαίνετε προετοιμασμένοι με προτάσεις. Είχατε ένα ρεαλισμό. Συνάδελφοι σα ερχόντουσαν εδώ και μας λέγανε θα χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και θα του τρομάξουμε. Με συγχωρείτε. Φτάσαμε σε ένα σημείο να αυτονοχοποιηθεί μια ολόκληρη κυβέρνηση και μια ολόκληρη κοινωνία ότι πηγαίνει απροετοίμαστη στις συνόδους. Και σας λέγαμε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, αν υπάρχει λοιπόν πολιτική σκοπιμότητα ή εξυπηρετούν συμφέροντα ή θέλουν να ταπεινώσουν τον Τσίπρα, τότε είναι αλλιώς. Δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αυτοί. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν αυτές οι φωνές που φαίνεται ότι έχουν πάρει το πάνω χέρι, υπάρχουν γη. Και μια Γαλλία η οποία τρέμει κυριολεκτικά στο ενδεχόμενο μιας εμπλοκής, ενός αδιεξόδου, μια Ιταλία από δίπλα. Εξακολουθεί λοιπόν, να ποντάρει το θα κάνουν πίσω τελευταία στιγμή. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες. Διότι το σχέδιό τους είναι φανερό, μας έχουν εδώ πέρα έτσι. Και περιμένουν την τελευταία ώρα να κάνουμε εμείς πίσω. Και θέλουμε μόνοι μας, ας πούμε, να τραβήξουμε και το σκηνί. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ λέω να κόψουμε το σκηνί. Τι θα κάνετε. Εσείς δηλαδή, τι θα κάνετε δηλαδή. Αν σας δίνανε ένα πιστόλι με μία σφαίρα και θα σας λέγανε άντε τώρα. Δηλαδή ναι. Τι εννοείτε. Τι θα κάνατε. Πρακτικά. Οπότε λέει ο Γιάννης, θα αυτοκτονήσουμε ως λαός. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα πάμε σε εκλογές. Τι θα κάνουμε. Θα κοιτάξουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Και επειδή εμείς δεν έχουμε δημοκρατικό έλλειμμα όπως φαίνεται ότι υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Διότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά και μόνο η ηγεμονία κάποιων νεοφιλελεύθερων απόψεων. Υπάρχει ένα κενό δημοκρατίας. Όπως λέγαμε, χρηματοδοτικό κενό, δημοσιονομικό κενό. Τώρα υπάρχει κενό δημοκρατίας και αλληλεγγύης. Και επειδή δεν έχουμε αυτό εμείς. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε, λοιπόν, προφανώς στα διλήμματα που θα είναι και το έχω πει με αυτά τα λόγια και σε άλλες και στους προηγούμενους μήνες και τις προηγούμενες μέρες. Αν τεθούν διλήμματα που είναι έξω από τα όρια της δημοκρατικής εντολής που έχουμε πάρει, θα προσφύγουμε και πάλι στο λαό. Είναι το οποίο θα δώσει κάποια λύση όμως αυτό. Εσείς τι λέτε. Γιατί αυτό ρωτάει ο κόσμος. Ωραία, έκανες εκλογές. Θα βρεις λεφτά. Πώς θα σταθείς τα πόδια σου. Μισό λεπτό. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα, να τους παρουσιαστούν τα πάντα, ο καθένας να πάρει θέση μπροστά στον ελληνικό λαό και όλοι μαζί να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα. Εσείς όταν θα προσφύγετε στο λαό, εάν προσφύγετε, γιατί είναι ένα σενάριο δυστυχώς που παίζει. Εμείς θα θέλαμε να τα είχατε καταφέρει πολύ καλύτερα. Μα άμα τα συνδέσει όλα αυτά που είπε, νομίζω ότι είναι πιθανό πια. Ναι, ναι. Με ποιο ερώτημα θα πάμε σε εκλογές. Εσείς τι θέση θα πάτε σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα. Αυτή είναι εκβιαστική. Ότι εμείς τέσσερις μήνες μιας σκληρής επώδυνης διαπραγμάτευσης φτάσαμε τα πράγματα ως εδώ, θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Όντως, άρα δώστε μας την εντολή να επιχειρήσουμε για τελευταία φορά με μια νοπή, ισχυρότερη λαϊκή εντολή, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι πήρε την προηγούμενη φορά. Να πάμε για τελευταία φορά να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, αλλιώς όλα πλέον τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αλλά αυτός ο λαός πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Πρέπει να υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Ναι, όμως, δεν μπορούμε να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι τελειώσαμε. Λογικές ερωτήσεις τώρα γίνονται. Βεβαίως. Από τον κόσμο. Ότι θα πας, αν θα πας εκλογές έτσι αναγκασμένος από αυτούς τους, να μην πω καμία κουβέντα τώρα που τους απέξω, θα πας με μια ανομαλία οπωσδήποτε, οικονομική αν μη τι άλλο, δημοσιονομική. Μισό λεπτό. Θα έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Το αν θα πάμε υπό συνθήκες ανομαλίας ή πανικού εξαρτάται και από εμάς όλους. Δημοσιονομικής λέω. Εξαρτάται τώρα. Και από εμάς όλους. Θα έχει τελειώσει το πρόγραμμα, δεν θα έχουμε στήριξη με αυτή την έννοια. Το λέω έτσι λογικά τώρα συζητάμε. Για να πάμε σε εκλογές θα πρέπει να τα σπάσουμε μεθαύριο. Θα ενεργοποιηθούν σε εκείνη λοιπόν τη φάση και αυτά που εμείς θεωρούμε δυνατά μας χαρτιά. Θα καθίσουμε όλοι εδώ πέρα και θα παρακολουθούμε από τις οθόνες του Μέγκα να ανεβαίνουν τα spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων. Και θα δούμε πλέον αν και από εκεί πλευρά είναι τόσο ισχυρή όσο νομίζει. Ναι. Επιστρέφουμε τώρα στη θεωρία ότι θα καταστραφούμε εμείς, θα καταστραφείτε κι εσείς. Δεν είναι θεωρία αυτή. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρία, στην υπόθεση. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Δεν είναι θεωρία. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια ευρωζώνη ελληματικά συγκροτημένη, όπως είπε ο κύριος Ντράγκη. Υπάρχουν χαρτογράφητα νερά, όπως είπε ο κύριος Ντράγκη, δεν τα λέω εγώ. Εμείς τα λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
υπάρχουν αβεβαιότητες και υπάρχει μια αιμονή ορισμένων κέντρων με κύρια έκφραση τον κύριο Σόιμπλε, όπου λέει: κοιτάξτε να δείτε, ή θα είναι μια πειθαρχημένη γερμανοκεντρική η Ευρώπη, ή δεν θα συμμετάσχετε μέσα. Θα το αποδεχτείτε. Υπάρχει μια κυρία Μέρκελ, η οποία ενώ ως ηγέτης φαίνεται πιο βαθιστόχαστη, δεν θα θέλει να συνδέσει το όνομά της με μια κρίση που θα, που θα οδηγήσει ενδεχομένως στη διάλυση της Ευρώπης. Υπάρχει μια δυστοκία στο να αποφασίσει όλο αυτό το βαρύ όχημα που λέγεται σήμερα Ευρωζώνη, στο να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, σαν τη δική μας. Σήμερα είναι η Ελλάδα, αύριο θα είναι άλλες οικονομίες. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά μας υπερβαίνουν όλους μας. Ναι. Ερώτημα που θα τεθεί. Λοιπόν, Ερώτημα που θα τεθεί και στην προεκλογική περίοδο θα είναι και αυτό που είπατε. Ότι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και σε ό,τι αφορά το νόμισμα της Ελλάδας πια. Ε. Το είπατε κι εσείς. Αν πάμε σε εκλογές, που θα πείτε εσείς, θέλω την τελευταία ευκαιρία να πούμε. Φοβάμαι ότι το ερώτημα αυτό δεν θα είναι απέναντί μας μόνο. Θα είναι απέναντι και από την άλλη πλευρά. Το αν θα υπάρχει ευρώ και με ποιους όρους και πόσους θα αφορά. Αναγκαστικά θα έχει αυτό το ερώτημα. Οι εκλογές, συγγνώμη για να πάμε σε εκλογές, πρέπει να υπάρχει πλήρης, να υπάρχει διάσταση. Απόψε, να μην υπάρχει καμία. Εμάς γνωρίζετε την επιλογή μας. Εμείς, για λόγους που έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, θέλουμε μια διαφορετικά συγκροτημένη ευρωζώνη. Ναι, ναι, όχι, είναι σαφής. Είναι σαφής. Επειδή όμως εγώ δεν σας έχω επαγγελώσει να ξέρω αν είσαστε στην αριστερή πλατφόρμα ή όχι. Όχι, για το ελαφρύνουμε και λίγο. Δεν είναι. Δεν είναι. Ο κ. Λαπαβίτσας εχθές έκανε ένα άρθρο στον Guardian, όπου λέει ότι η μόνη διέξοδος είναι η έξοδος από την ευρωζώνη. Και μάλιστα προανήγγειλε, το έλεγα και προηγουμένως, αλλά ήθελα ένα σχόλιο, αν μπορείτε να κάνετε. Προανήγγειλε ότι θα υπάρξει και μια σοβαρή παρέμβαση αυτές τις ώρες ή αυτές τις μέρες από την αριστερή πλατφόρμα. Δεν ξέρω τώρα. Το ακούω και εσάς. Αν μου το διαβάζετε κιόλα, θα είχα καλύτερη πληροφορία. Γιατί το αμφισβητείτε, ότι σας το μεταφέρω ακριβώς. Όχι, αλλά δεν το έχω διαβάσει. Μετά από διάλειμμα θα το διαβάσω λοιπόν. Αφού υποσχεθήκατε ότι θα το σχολιάσετε. Πάμε.